Γεια σας και πάλι, εδώ από το Taekwondo και το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί μας ο Ιάσονας Χινάς, γραμματέας της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον ρωτήσουμε για το πώς βλέπει την επόμενη μέρα του συνεδρίου, πώς βλέπει τον ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα του συνεδρίου, το κόμμα. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθες. Λοιπόν, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, νομίζω, δύο βασικά πράγματα. Ότι αυτό το συνέδριο δεν πρέπει να διαχωρίζεται από τη συγκυρία στην οποία λαμβάνει η χώρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε μια συσσωρευμένη εμπειρία από το πρώτο συνέδριο μέχρι σήμερα. Μια συγκυρία κατά την οποία βιώσαμε κοσμοϊστορικά γεγονότα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσε έναν φάρο ελπίδας, αγώνα και αμφισβήτησης των μονοδρόμων του νεοφιλελευθερισμού σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο. Άρα είναι δεδομένο ότι σε μία περίοδο κατά την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ τυχαίνει να είναι και κυβέρνηση, πρέπει να δούμε πώς το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με έναν τρόπο ώστε από Δευτέρα θα μπορούμε να έχουμε ως πολιτικός χώρος ένα συγκεκριμένο πολιτικό προσανατολισμό, ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο και ένα συγκεκριμένο σχέδιο παρέμβασης στο κοινωνικό πεδίο. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να κωδικοποιηθεί στα εξής σημεία. Πρώτον, εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα, όπως ορθά λέει και η Αυγή σήμερα στο εξώφυλλό της, ότι θέλουμε ένα αριστερό κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία, σημαίνει ότι την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα το πρωί, θα μπορούμε να έχουμε ένα πολιτικό οργανισμό όπου τα μέλη του θα εμπλέκονται στη λήψη των αποφάσεων, όπου τα όργανα του θα μπορούν να είναι λειτουργικά, όπου θα έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο θα μπορεί να εμπνέει τον κόσμο, να αγωνίζεται και να διεκδικεί και να βλέπει πέρα από την επικράτεια της ματαιότητας, ας πούμε, που μπορεί να χαρακτήρισε κατά περιόδους το χώρο μας, γιατί προφανώς πέρυσι το καλοκαίρι είναι δεδομένο ότι βιώσαμε μια συνθήκη που κανείς δεν περίμενε. Ιάσονα, όποιος ακούσει τις συζητήσεις και τις τοποθετήσεις στο συνέδριο, θα αντιληφθεί ότι υπάρχει μια ανοιχτή κουβέντα για το αν είναι απαραίτητες οι τάσεις. Μία πλευρά τις βλέπει ως βαρύδι, ως παραμάγαζα, ως καπετανάτα. Μία άλλη πλευρά λέει ότι με τις τάσεις φτάσαμε ως εδώ, με τη θεσμοθετημένη λειτουργία τους και ότι η ύπαρξή τους είναι ο πλούτος της δικής μας αριστεράς. Πού είναι η αλήθεια? Θεωρώ ότι η διαφωνία δεν είναι ακριβώς αυτή. Κανείς δεν θεωρώ ότι αμφισβητεί την ανάγκη ύπαρξης διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων ούτως ή άλλως. Πάντα η αριστερά, μετά το 1968 τουλάχιστον, για να βάλουμε κάποιους ιστορικούς όρους, μπήκε σε μια διαδικασία ιδεολογικής ζήμωσης στο εσωτερικό της, ιδεολογικής αντιπαράθεσης, διαφωνιών, συμφωνιών, ανασυνθέσεων. Άρα το να υπάρχει μια ιδεολογική τριβή δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Άρα από τη στιγμή που οι τάσεις ως θεσμοθετημένες διαδικασίες μέσα από το καταστατικό του κόμματος, οι οποίες εξεφαλίζουν μια ιδεολογική συζήτηση, ένα ιδεολογικό πεδίο κουβέντας, μας δίνει δυνατότητα να μην μπούμε καν κατά την άποψή μου στο ερώτημα αν χρειαζόμαστε, δεν χρειαζόμαστε τις τάσεις. Είναι λάθος ερώτημα στην πραγματικότητα. Αυτό όμως το οποίο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε είναι ότι πρέπει, και σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα βγούμε από αυτό το συνέδριο υλοποιώντας το διακύβευμα του πρώτου συνεδρίου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει κόμμα των μελών. Άρα δεν θέλουμε τάσεις οι οποίες θα λειτουργούν ως κόμματα μέσα στο κόμμα. Θέλουμε μια άλλη συνθήκη, μια άλλη κατάσταση. Ήταν αρνητική η εμπειρία. Για να εξασφαλίσουμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορεί να λειτουργεί δημοκρατικά και ο καθένας από την ιδεολογική του σκοπιά θα βάζει το δικό του λιθαράκι. Ιάσονα. Ξέρουμε, είναι γνωστό ότι με τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ η νεολαία πέρασε και αυτή τις δικές της δυσκολίες, η νεολαία του κόμματος. Ήθελα να σε ρωτήσω, σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ? Ωραία, μου δίνεις καλή πάσα, γιατί το είπα και πριν όταν τοποθετήθηκα στο συνέδριο, ότι η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ήταν από τα τμήματα του εγχειρήματός μας, του κόμματός μας, που λαβώθηκε πολύ περισσότερο από τη διάσπαση, τόσο πολιτικά όσο και οργανωτικά. Πέρυσι τον Νοέμβρη, πριν 8 μήνες, 9, 10 βασικά περίπου, πήραμε μια πολιτική απόφαση να ξαναδημιουργήσουμε την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη στιγμή μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ έχει καταφέρει να ανασυγκροτηθεί, ότι παρεμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, ότι υπάρχει
και έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο και αρχίζει να το ξεδιπλώνει τους τελευταίους 6 μήνες μέσα στο πανεπιστήμιο. Έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την εργασία και τη σχέση της με τη νέα γενιά, για την υπεράσπιση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων της νεολαίας. Αλλά είναι δεδομένο ότι η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ έχει σταθεί ξανά στα πόδια της και το επόμενο διάστημα θα βγούμε και με πιο δυναμικό τρόπο, βγαίνοντας από το συνέδριο σε κάθε χώρο όπου ζει, σπουδάζει και εργάζεται η νεολαία. Το φεστιβάλ πώς πήγε? Λοιπόν, και σε αυτό θέλω να πω δύο πράγματα, γιατί νομίζω ότι έχει νόημα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πολιτικά ερωτήματα. Κοιτάξτε να δείτε, είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια να ακολουθούμε ένα παραδοσιακό μοντέλο οργάνωσης των φεστιβάλ που έλεγε ότι κάνουμε ένα φεστιβάλ κομματικό, το οποίο έρχεται να αναδείξει, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο πολιτικό χαρακτήρα και το καθεξής. Αυτό ήταν σωστό και είναι σωστό, έχει όμως και ένα ταβάνι εάν δεν το συνδέσουμε με μια συγκεκριμένη λογική παρέμβαση στον τομέα του πολιτισμού, που είναι ένα πράγμα που αφορά σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα, ας πούμε, την ψυχαγωγία των νέων ανθρώπων. Εμείς επιλέξαμε ως οργάνωση να δημιουργήσουμε, να συμβάλλουμε για την ακρίβεια, γιατί αυτό είναι το σωστό, να συμβάλλουμε ως μέλη της οργάνωσης στη δημιουργία μιας λέσχης πολιτισμού και αλληλεγγύης με τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το περιοδικό, το Sputnik. Ο δεύτερος άξονας είναι το φεστιβάλ. Και ο τρίτος άξονας είναι τα στέκια αλληλεγγύης και πολιτισμού που το επόμενο διάστημα θα έχουμε και στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, και ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Άρα είναι δεδομένο ότι με βάση αυτή τη λογική προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με νέους καλλιτέχνες, με ανθρώπους της δημιουργίας, με τους νέους ανθρώπους και να έχουμε μια μόνιμη και σταθερή παρέμβαση στον χώρο του πολιτισμού, χωρίς κατά ανάγκη να βάζουμε μπροστά την ταμπέλα μας, γιατί δεν είναι ζητούμενο το αν θα μπει στη διαδικασία να πεις ότι είσαι νεολαία ΣΥΡΙΖΑ για να κάνεις μια παρέμβαση στον πολιτισμό. Είναι δεδομένο ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα εγχείρημα. Αυτή είναι η λογική της ομπρέλας που λέγεται Sputnik, να δημιουργήσουμε ένα εγχείρημα το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να προβάλλουμε ένα νέο παράδειγμα οργάνωσης του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας. Γιάννα, ποιες είναι οι αιχμές, οι πολιτικές αιχμές που βάζει μπροστά η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και σε ποιους κοινωνικούς χώρους επιλέγει να παρέμβει? Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το βασικό ζητούμενο για τη νέα γενιά είναι το θέμα της ανεργίας. Και είναι το θέμα της ανεργίας γιατί προφανώς από τα 6 χρόνια νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας η νεολαία, η νέα γενιά ως μια διακριτή κοινωνική κατηγορία βίωσε με πολύ επιθετικό τρόπο τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Και το βλέπουμε καθημερινά όταν εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι διαλέγουν και επιστήμονες, διαλέγουν τον δρόμο του εξωτερικού, είτε κάθονται ας πούμε σπίτι τους και αναζητούν το τι θα κάνουν έχοντας πολλά πτυχία, αναζητώντας τέλος πάντων το μέλλον τους. Άρα, εάν θέλουμε να μιλάμε για δικαιή ανάπτυξη, να μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση, είναι δεδομένο πως πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η νέα γενιά πρέπει να αποτελέσει κεντρικό πυλώνα μιας νέας συνθήκης, ενός νέου κοινωνικού συμβολέου που θέλει να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική κοινωνία. Αυτό μπορεί να εξειδικευτεί με τα εξής στοιχεία. Μειώνουμε την ανεργία δημιουργώντας σταθερές νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα, στην κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία. Πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, κατέβηκε προς διαβούλευση και το νομοσχέδιο. Άρα, μας δίνει τη δυνατότητα να αναδείξουμε μια νέα κουλτούρα και μια νέα αντίληψη για το πώς πρέπει να δομείται η εργασία, γιατί είναι ένα βασικό στοιχείο που απασχολεί τη νέα γενιά. Και φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε σε αυτό, το είπα και πριν λίγα λεπτά, το ζήτημα της παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας κάνει μια προσπάθεια, ωστόσο πρέπει να ενταθεί αυτή η διαδικασία και ταυτόχρονα την υπεράσπιση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων που προφανώς δεν σχετίζονται ούτε με το δημοσιονομική προσαρμογή, ούτε ας πούμε με τις μνημονιακές επιταγές από πέρυσι το καλοκαίρι. Είτε αυτό σχετίζεται με τα δικαιώματα των νέων φαντάρων, είτε αυτό σχετίζεται με την ηθαγένεια για τα παιδιά των μεταναστών, είτε αυτό σχετίζεται με το προσφυγικό, με την ψήφο στα 17 που ήταν μια τεράστια κατάκτηση και ούτω καθεξής. Να πάμε στην τελευταία ερώτηση για να σε αφήσουμε κιόλας. Ας πάρουμε έναν νέο άνθρωπο που δεν έχει σχέση με την αριστερά ή έναν νέο άνθρωπο του σήμερα που είδε ένα δημοψήφισμα να περνάει, έζησε λίγο τις πλατείες, ήτανε αρκετά νέος επί Γρηγορόπουλου, είδε το δημοψήφισμα του Ιουλίου, ενδεχομένως να βίωσε την ήττα, ήταν τεράστιο το ποσοστό του όχι τον Ιούλιο του 2015, γιατί ένας νέος άνθρωπος σήμερα, ένας προοδευτικός σου λέω, όχι ένας συντηρητικός, γιατί ένας προοδευτικός νέος σήμερα να μπει στη διαδικασία να οργανωθεί σε ένα κόμμα της αριστεράς και πολλό δε μάλλον σε ένα κόμμα μιας αριστεράς που κυβερνάει με διάφορα
στραβοπατήματα. Ωραία, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο νέος κόσμος είναι δεδομένο ότι βιώνει μια συγκεκριμένη πραγματικότητα, τα ανέφερα και πριν. Το όχι όμως ποτέ δεν έγινε ναι, και σε αυτό πρέπει να είμαστε σαφείς. Το έβαλα σχηματικά, δεν κατανοητό. Είμαστε ένας πολιτικός χώρος ο οποίος χαρακτηρίζεται από πολιτική ειλικρίνεια. Και αυτό το κάναμε και πέρυσι και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Είμαστε σαφείς στο πού βρισκόμαστε, στο τι θέλαμε να κάνουμε, στο τι μπορούμε να κάνουμε, στο τι μπορέσαμε να κάνουμε και στο πού θέλουμε να πάμε. Άρα είναι δεδομένο ότι σε έναν κόσμο που βράζει, σε μια συνθήκη στην οποία οι νέοι άνθρωποι έχουν την υποχρέωση, κατά την άποψή μου, και οφείλουν να αποτελέσουν ένα δυναμικό παράγοντα κοινωνικής αλλαγής και κοινωνικού μετασχηματισμού, προφανώς, κατά την άποψή μου, όλη αυτή η διαδικασία περνάει μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, άρα περνάει μέσα από την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, και είναι δεδομένο ότι το νέο κόσμο, για να είμαστε και σαφείς, δεν θα τον πείσουμε ούτε με τα παχιά λόγια, ούτε με τις ωραίες εκφράσεις, ούτε με τον ξύλινο λόγο. Το νέο κόσμο θα μπορέσουμε να τον πείσουμε να οργανωθεί στην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, και αυτή είναι η στοχοθεσία και η στοχοθεσία της οργάνωσης, εάν είμαστε δίπλα του στην καθημερινότητά του, εάν απαντάμε στα προβλήματά του και αν δίνουμε προοπτική στη ζωή του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν τα φαινόμενα της μαύρης και αδίλωτης εργασίας είναι διευρυμένα στην ελληνική οικονομία, εμείς από την πλευρά μας θα δώσουμε μάχη τόσο στο θεσμικό επίπεδο όσο και στο κινηματικό, για να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτή τη συνθήκη, η οποία στην τελική, ας πούμε, μόνο πρόβλημα δημιουργεί, καθώς μέχρι και τα ασφαλιστικά ταμεία, ας πούμε, χάνουν 6 δις περίπου από αυτό το πράγμα. Ταυτόχρονα, οι νέοι άνθρωποι χρειάζονται έμπνευση, χρειάζονται όραμα, χρειάζονται μια πρόταση ζωής, να το θέσω έτσι, γιατί ένας νέος άνθρωπος και ελπίδας, προφανώς, ένας νέος άνθρωπος χρειάζεται να έχει ένα όραμα, να αναζητά μια διαδικασία στην οποία θα μπορέσει να ζήσει καλύτερα από τις προηγούμενες γενιές, να μην κάνει τα λάθη των προηγούμενων γενιών και ούτω καθεξής. Άρα, εγώ αυτό από την πλευρά μου το οποίο έχω να πω είναι πως η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι μια οργάνωση η οποία έχει ως βασικό στόχο, μέσα από τις παρεμβάσεις της, το ξεδίπλωμα του πολιτικού της σχεδίου, στην παιδεία, στην εργασία, στα δικαιώματα, να μπορέσει να προτάξει ένα διαφορετικό μοντέλο, ένα διαφορετικό πρότυπο οργάνωσης της ζωής των νέων ανθρώπων. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας ξανάρθεις. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε στο Web TV.